Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Καινούριο βίντεο για το 2024 και να πούμε εδώ καλή χρονιά, μιας και μάλλον αυτό θα είναι το πρώτο βιντεάκι που θα δείτε για το 24. Εντάξει, τα shorts δεν τα μετράω για κανονικά βίντεο. Να πούμε λοιπόν εδώ τις ευχές για καλή χρονιά και είπα για πρώτο βίντεο να ξεκινήσω με ένα vlog οδηγό θα έλεγα και όχι με κάποιο unboxing βίντεο, διότι από τα παθήματα πρέπει να γίνονται μαθήματα και εφόσον την πατήσαμε εμείς, να σιγά σιγά να μαθαίνετε κι εσείς, και αυτός είναι ο σκοπός και αυτού του καναλιού. Δεν είναι ούτε για να γίνουμε γνωστοί διάσημοι, απλώς να δίνουμε κάποια tips, κάποια βοήθεια σε κάποιους, σε κάποια θεματάκια. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με monitor, θα το είδατε και τον τίτλο, καινούριο monitor πλέον στο κανάλι μας εντός εισαγωγικών, και αυτό όμως έγινε για αναγκαστικούς λόγους. Το story είναι απλό, παραμονή Χριστουγέννων του 23. Σηκώνομαι το πρωί, βλέπω ότι έχει πέσει η ασφάλεια στο δωμάτιο που είναι ο κεντρικός υπολογιστής. Δεν ξέρω ακόμα από πού προέρχεται, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι προερχόταν από το monitor. Δεν πήρα τα μέτρα μου να έχω ενεργοποιήσει πάλι όλα τα UPS, όλες τις ασφάλειες, τα οποία και αυτά είχαν πέσει. Ξαναδίνω ρεύμα με αποτέλεσμα να περάσουν από όλα τα συστήματα ασφαλείας που θα έπρεπε να, κανονικά να λειτουργούν. Ξαναπαίρνει λοιπόν ρεύμα η οθόνη και δυστυχώς αποτελειώνεται τελείως. Καίγεται όλο το ρωμένο που υπάρχει στην AORUS που είχα την 27, την F127Q. Αν θέλετε θα σας βάλω πάνω δεξιά να δείτε τότε που την είχα κάνει παρουσίαση, αρχές του 20, την είχα εγώ από το τέλος του 19. Πρόκειται λοιπόν για μια οθόνη 4 ετών που μπορώ να πω ότι μέχρι και χθες δεν είχα κανένα παράπονο και ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα βέβαια αυτό θα το πούμε και συνέχεια, κατά πόσον άξιζε τα 600 πλάς ευρώ που έκανε όταν την είχαμε πάρει, είναι μια άλλη κουβέντα. Πάντως ότι έκανα όλα αυτά που υπόσχεται μπορώ να το πω. Βέβαια θα πει κάποιος, είναι δυνατόν σε ένα monitor των 600 ευρώ να είναι τόσο ευαίσθητο και όπως προέκυψε μετά από ανάλυση που κάναμε, να έχει τόσο φθηνιάρικα πυκνοτάκια ή μετασχηματιστές μέσα που με μία λίγο παραπάνω υπέρταση ίσως το ρεύμα, ξέρετε όταν πέσει το ρεύμα και το ξαναέρθει από τη ΔΕΗ, από τον πάροχο, μπορεί να έχει παραπάνω τάση από αυτή που αντέχει μια συσκευή. Γι' αυτό καλό είναι να τις έχετε όλες κλειστές. Και πάλι όμως λες ότι εντάξει, μια ακριβή συσκευή έχει κάποια ποιοτικά εξαρτήματα που να ανεχθούν, να έχουν μια ανοχή σε αυτό το παραπάνω ρεύμα. Δυστυχώς, όπως μας είπε η κυρία Gigabyte, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, AORUS άρα ίσον Gigabyte, δεν έχει τόσο ποιοτικά ολοκληρωμένα μέσα και δυστυχώς το monitor κάει και όλη η πλακέτα του. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να δούμε μήπως μπορεί κάτι να σωθεί, το θεωρώ μάλλον απίθανο. Οπότε μένουμε γιορτές Χριστούγεννα χωρίς monitor και στην πρώτη εργάσιμη ψάχναμε εναγωνιωδώς να δούμε κάποιος που θα είχε διαθέσιμο να μας δώσει ένα αντίστοιχο σε διαστάσεις και δυνατότητες monitor. Κάναμε λοιπόν την έρευνα αγορά μας και καταλήξαμε, όπως βλέπετε και στο βίντεο, στην LG την 27, την κάτσε να πω και το κωδικό να περίσουν, 27GP850. Και αυτό το βίντεο το κάνω όχι για να σας δείξω και να σας πω τις δυνατότητες οθόνης. Η οθόνη κυκλοφορεί από το 21, είναι λίγο πολύ γνωστή. Το όλο βίντεο γίνεται για να δείξω ότι δεν χρειάζεται πλέον, ευτυχώς, να δώσει κάποιος πάρα πολλά χρήματα για να πάρει ένα πολύ καλό προϊόν, όπως είναι η συγκεκριμένη, με πάρα πολύ καλά specs. Και θα έλεγα ότι έχει σχεδόν στα πάντα αντίστοιχα specs με την AORUS που είχα. Δηλαδή, είναι 27 ιντσών, έχει IPS φυσικά monitor, panel, και μάλιστα η συγκεκριμένη είναι και με nano IPS, είναι στο 1 millisecond, ένα σωστό κλασικό gaming monitor που το θέλει ο επαγγελματίας, ο,
ο gamer για να έχει την ταχύτητα που θέλει. 165 Hz, και μάλιστα συγκεκριμένη μπορεί να γίνει και overlock στα 180. Ναι, θα μου πει κάποιος, πλέον έχουμε περάσει και σε monitor άνω των 240, αλλά πάντα θα καταλήξουμε σχέση με τα χρήματα που δίνει κάποιος. Λίγο πολύ έχει όλα αυτά τα βασικά που θέλει ένα σωστός gamer, θα έλεγα, με ένα πολύ καλό monitor. Δεν θέλει το 4K, μπορεί και η κάρτα γραφικών του να μην μπορεί να σηκώσει το 4K σε όλες τις αναλύσεις. Θέλουμε ένα καλό monitor σε καλές διαστάσεις, 27 ιντσών πιστεύω για ένα γραφείο είναι το ιδανικό, γρήγορο και καλό πάνελ, να μην έχουμε μεταβολή στα χρώματα ανάλογα τη γωνία που το βλέπουμε κτλ. Εννοείται FreeSync, G-Sync για να συγχρονιστεί με την αντίστοιχη κάρτα γραφικών που θα έχουμε. Γενικά ένα κομπλέ monitor. Όλα αυτά λοιπόν πλέον σήμερα ευτυχώς μπορούμε να τα πάρουμε με λίγο πάνω από 300 ευρώ. Η συγκεκριμένη από ό,τι βλέπω αυτή τη μίσος κούρσης είναι στις 340, και εγώ νομίζω εκεί κάπου εκεί στα 339-340 την πήρα. Και εδώ να ευχαριστήσω και το Γατούλης, το μαγαζί στο Γαλάτσι μας εξυπηρέτησε και την είχαμε μέσα στη μέρα την πρώτη εργάσιμη μετά τα Χριστούγεννα, μέσα στη μέρα την είχαμε διαθέσιμη και μπορούσαμε να την πάρουμε για να μπορούσαμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε κι εμείς. Όπως βλέπετε λοιπόν, πάρα πολύ καλή οθόνη, πολύ καλά specs και σχεδόν στη μισή τιμή από ό,τι είχαμε πάρει πριν 4 χρόνια την Aorus. Βέβαια θα πει κάποιος, τότε monitor με αυτά τα specs ίσως να μην υπήρχε και δεύτερο. Και όντως, όταν πας να πάρεις κάτι πολύ καινούριο με πολύ φρέσκα πράγματα που δεν τα έχει ο ανταγωνισμός, θα το πληρώσεις. Όμως εδώ βλέπουμε ότι μπορείς να περιμένεις λίγο καιρό να έρθει να προσαρμοστεί η αγορά, να βγουν και ανταγωνιστές, και πλέον βρίσκεις και με αυτά που θέλεις και όχι σε τόσο υπερβολικά χρήματα. Να πω εδώ ότι γιατί είπαμε αυτό το βίντεο είναι ένας οδηγός, έτσι ένας οδηγός αγοράς θα έλεγα. Ήμουνα μεταξύ του συγκεκριμένου και του Dell του G2724D. Πολύ αξιόλογο monitor. Την Dell την έχω σε πολύ ψηλά επίπεδα σε θέμα αξιοπιστίας και ποιότητας. Πήγα στο LG μόνο για 2-3 πραγματάκια. Το ένα ήταν ότι το συγκεκριμένο το monitor είχε εξόδους για USB hub, άρα μπορούσα να συνδέσω πάνω 1-2 συσκευές που ήθελα, κάμερα ξέρω εγώ κτλ. Και το δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό, το οποίο δεν θα το βρείτε σχεδόν πουθενά, είναι πολύ ψηλά γράμματα, είναι ότι το συγκεκριμένο το monitor έχει πάνελ της ίδιας LG και όχι τρίτου κατασκευαστή. Να το λέμε αυτό, γιατί η LG είναι από τις εταιρείες που φτιάχνουν οι ίδια panels, ενώ ακόμα και η Dell, παρόλο που είναι πιστεύω μια πολύ ποιοτική εταιρεία, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, θα πάρει από άλλον κατασκευαστή το panel που θα βάλει. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, επειδή έχω μιλήσει τα τελευταία καιρά και με πολύ κόσμο που ασχολείται με φωτογραφία, βίντεο, μοντάζ και κοιτάνε πολύ και το θέμα πιστότητας χρωμάτων, η LG και έχει πάρα πολύ καλό όνομα, ίσως όχι στο συγκεκριμένο monitor, σε πολύ πιο ακριβά, αλλά υπάρχει μια τέτοια καλή φήμη στο χώρο τους, στους γραφίστες, σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες του χώρου. Και να πω εδώ ότι το συγκεκριμένο έχει ένα σχεδόν 10-bit monitor, ενώ το αντίστοιχο το Dell είναι στα 8-bit. Δεν είναι καθαρό με 10-bit, είναι ένα 8-bit με συν το FRC. Το FRC είναι μια τεχνολογία που λέγεται Frame Rate Control, το οποίο μπορεί να προσαρμόσει την ποιότητα και το βάθος του χρώματος ανάλογα στις ανάγκες που έχει ο χρήστης. Δεν είναι ακριβώς 10-bit, αλλά σχεδόν προσημειώνει, θα έλεγα, τα 10-bit χρώμα, που σημαίνει ότι εκτός από τα κλασικά που έχουμε, που λέγαμε στα monitor 17 εκατομμύρια χρώματα, σε αυτό μπορούμε να φτάσουμε στο 1 δισεκατομμύριο χρώματα. Μπορεί για τους περισσότερους να μην λέει κάτι αυτό, για κάποιον που είναι όμως επαγγελματίας του χώρου και θα κάνει γραφιστική δουλειά, μοντάζ, τα color correction, όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που θα τον ενδιαφέρει.
προφανώς στο διάλειμμα θέλει να παίξει και το game του, θέλει να είναι ένα all around καλό monitor, οπότε θα κοιτάξει όσα μπορεί να πάρει περισσότερα στα χρήματα που θα δώσει. Τώρα το συγκεκριμένο έχει ένα control κλασικό όπως έχετε δει και σε άλλες ίσως LG τηλεοράσεις, που έχει αυτό το screen display και μπορείτε να διαλέξετε προφίλ για το gaming, τα διάφορα ανάλογα τι τύπου παιχνίδια παίζετε. Επειδή όμως το συγκεκριμένο έχει και USB εισόδους εξόδους, στην είσοδο του μπορούμε να το συνδέσουμε το PC και από εκεί κάποια από αυτά να τα τρέξουμε και software, διότι εδώ θα πω το κουμπάκι που έχει κάτι από την οθόνη του, το βλέπετε εδώ σε φωτογραφία, δεν το βρήκα εγώ και πολύ βολικό. Είναι λίγο δύσκολο, είναι και πολύ ευαίσθητη όταν την πιέσει από κάτω να σηκωθεί, γιατί κάνει και tilt και μπορεί να έρθει και κάθετη, και το συγκεκριμένο κουμπάκι δεν με βόλεψε πολύ, αλλά με το software που σου δίνει μαζί σχεδόν τα περισσότερα μπορεί να τα κάνεις μέσα από το PC σου και με το ποντίκι σου. Αυτά για αυτό το βίντεο, δεν θα το τραβήξω πάρα πολύ, το είπα μόνο και μόνο για να σας δείξω ότι μπορούμε να πάρουμε πολύ αξιόλογο προϊόν με specs στα σημεία που θα θέλουμε, πολύ σωστά και πολύ μελετημένα, χωρίς πλέον να χρειάζεται να δίνουμε μια περιουσία, θα έλεγε κάποιος. Αυτό είναι μάθημα και για μένα. Τότε λοιπόν πήρα το όρους, ήθελα αυτά τα specs, τα πλήρωσα πολύ ακριβά, και μάλιστα μετά από 4 χρόνια, σημειωτέων είχε 3 χρόνια εγγύηση το όρους, στα 4 χρόνια λοιπόν παρέδωσε το πνεύμα του, και δυστυχώς ψάχνοντας σε forum είδα ότι το ίδιο πρόβλημα το είχαν πάρα πολύ με τα συγκεκριμένα monitors, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα με την ποιότητα των υλικών. Άρα μη σας εντυπωσιάζει πάντα τα RGB, τα lights που είχε από πίσω το συγκεκριμένο, ήταν η μόνη διαφορά με το σημερινό της LG που λέμε. Κοιτάξτε και το value for money και το background του κατασκευαστή που σας δίνει κάτι. Η LG λοιπόν στα monitor και στη τηλεόραση, το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, είναι από τις top εταιρείες στον κόσμο, οπότε την εμπιστεύομαι και για το νέο monitor του καναλιού μας. Αυτά λοιπόν για αυτό το βίντεο. Ό,τι απορία έχετε, ειδικά για το νέο monitor και θέματα specifications και τα λοιπά, επειδή έχω sites που έχουν πολύ λεπτομερή πράγματα που δεν θα τα βρείτε σε review στο βίντεο, σε βίντεο αντίστοιχα στο YouTube ή σε sites, πείτε μου να σας βοηθήσω σε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, που θα συνεχίσουμε με κλασικά unboxing, πραγματάκια που έχουν έρθει, 2-3 ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτά, και σας ευχαριστώ πολύ.